Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, δίνοντας συνέχεια στο δελτίο μας, να εξειδικεύσουμε, βλέποντας την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεων που οι υγειονομικοί και πιο συγκεκριμένα οι οδοντίατροι πραγματοποίησαν το προηγούμενο διάστημα. Πάμε να δούμε το πώς εξελίχθηκε η κινητοποίηση, κυρίως τι απεκόμισαν την επόμενη μέρα. Θα συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Οδοντιάτρων του Νομού Κοζάνης, τον κύριο Νεράτζη Θεοφάνου, το βλέπουμε ήδη. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να δούμε λίγο την κινητοποίηση, αν είστε ικανοποιημένοι και τι έχουμε αποκομίσει, τι μπορούμε να πούμε για την επόμενη μέρα. Καταρχάς, καλημέρα σας. Η κινητοποίηση που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή στις 10 του μηνός στην Αθήνα, κυρίως τα αιτήματά μας ήταν τρία. Ένα είναι για το επίδομα των συναδέλφων υγειονομικών όταν τεκνοποιούν, που είναι άδικο να παίρνουν μόνο 200 ευρώ το μήνα, την ώρα που ο κατώτερος μισθός έχει φτάσει στα 800 και τα επιδόματα των υπολείπων γυναικών που τεκνοποιούν είναι στα 800 το μήνα. Αυτό πιστεύω ότι είναι δίκαιο και κάποια κυβέρνηση θα το λύσει. Το δεύτερο ερώτημά μας προς την κυβέρνηση ήταν ακριβώς αυτό με την αύξηση των εισφορών μας. Έχουμε μια αύξηση της τάξης του 10% αδικαιολόγητη. Και γιατί αδικαιολόγητη? Μετά από 10 χρόνια κρίσης και μετά από 2,5-3 χρόνια κορονοϊού, την ώρα που ολονών οι δουλειές είναι πεσμένες γιατί ο κόσμος υποφέρει από τη γενικότερη ακρίβεια των καυσίμων και των σούπερ μάρκετ, έρχεται να προσθεθεί ένα έξτρα έξοδο για τον οδοντίατρο και όχι μόνο, και για τον γιατρό ελεύθερο επαγγελματία και για τον φαρμακοποιό. Αλλά επειδή ακριβώς κάποιοι τα έχουν λίγο πιο λιμένα, το μεγάλο πρόβλημα το έχουν οι οδοντίατροι. Διότι δεν υπάρχει καμιά αρρωγή για την οδοντιατρική περίθαλψη. Έχουμε καταντήσει μετά από 10 χρόνια κρίσης, ενώ το 9 ήταν 2,4 δισεκατομμύρια η οδοντιατρική δαπάνη στην Ελλάδα, σήμερα είναι κοντά στα 830 εκατομμύρια. Δηλαδή έχει πέσει ο συνολικός τζίρος στην οδοντιατρική κατά τα 2/3. Αυτό γιατί συνέβη, αλήθεια? Γιατί έχουμε βάλει σε δεύτερο πλάνο, σε δεύτερη προτεραιότητα την στοματική υγιεινή ενδεχομένως ως πολίτες, ή την έχουμε πάει σε ένα επίπεδο τόσο μεγάλο που κάνουμε απλά προληπτική και όχι θεραπευτική παρέμβαση και άρα δεν έχουμε πολλά έξοδα? Δυστυχώς δεν γίνεται ούτε προληπτική και γίνεται κυρίως αντιμετώπιση του πόνου και μερική αποκαταστατική οδοντιατρική. Και σε αυτό την κύρια ευθύνη την έχει το κράτος, το οποίο δεν έχει καμιά παροχή στον ασφαλισμένο, παρά μόνο στον πολύ δυνατό πόνο οι συνάδελφοι που είναι πλέον στο ΕΣΥ, διότι έχει καταργηθεί το παλιό οδοντιατρίο που ήταν στο ΙΚΑ, έχουν πάει όλοι στο ΕΣΥ και στη μεταβατική περίοδο που θα γινόταν, ας πούμε, αυτό που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα αστικά κέντρα υγείας, τώρα και αυτά είναι υποβαθμισμένα και υποστελεχωμένα. Αποτέλεσμα αυτό είναι οποιοδήποτε έχει πρόβλημα με τα δόντια του να απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα, και γνωρίζετε ότι πάντα η οδοντιατρική περίθαλψη και σε όλα τα δυτικά κράτη ήταν και είναι ακριβή, αλλά δεν υπάρχει καμιά βοήθεια από πλευράς ταμείων. Δηλαδή είναι εγκαταλελειμμένη η οδοντιατρική περίθαλψη. Με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ενδεχομένως φτάνουμε σε ένα σημείο, επειδή έχει πέσει ο τζίρος, προσπαθώ να ερμηνεύσω αυτό το αποτέλεσμα. Μήπως φτάνουμε στα άκρα για να καταφύγουμε στον οδοντίατρο και φτάσουμε στο σημείο πονάει δόντι, βγάζει δόντι, γιατί δεν μπορούμε να το διορθώσουμε, γιατί είναι πολύ αργά? Διαχείριση πόνου γίνεται κυρίως στα οδοντιατρία και αυτοί οι οποίοι έχουν ακόμα κάποια οικονομική δύναμη και respect προσπαθούν οι άνθρωποι να διατηρήσουν τη στοματική τους υγεία. Αλλά αυτό κάθε μέρα που περνάει χειροτερεύει και όπως είπαμε και σε κάποια ιδιωτική συζήτηση, έτσι όπως πάμε θα καταντήσουμε όπως στη δεκαετία του 50 και του 60 οι πιο πολλοί συνταξιούχοι πάνω από τα 60 και 65 να γίνουν με μασέλες και όχι με δόντια, την ώρα που η τεχνολογία προσφέρει με τα εμφυτεύματα τέλειες λύσεις.
Τέλειες λύσεις. Όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Μαυρίδη, οι οδοντίατροι έχουν απορροφήσει το κόστος, έτσι, κατεβάζοντας τις τιμές, γιατί ειδικά και για την περιοχή μας και τον νομό Κοζάνης, ενώ ήταν εύρωστη η περιοχή, όσο υπήρχαν οι καλοί μισθοί στη ΔΕΗ, όπως ξέρετε, αυτά έχουν περικοπεί εδώ και 10 χρόνια. Και δυστυχώς η πολιτεία έχει αφαιρέσει από την καθημερινότητα, ενώ πληρώνει οπτικούς, πληρώνει φυσιοθεραπευτές, πληρώνει για τις ακτινογραφικές εξετάσεις και για τα μικροβιολογικά εργαστήρια. Και καλώς τα πληρώνει για την οδοντιατρική. Και καλώς τα πληρώνει, απλά πρέπει να πληρώνει και την στοματική υγεία. Δεν είπαμε να μην δεν πληρώνει. Το ευρωπαϊκό στάτους είναι το 5% των γενικών δαπανών για την υγεία να πηγαίνει στην οδοντιατρική περίθαλψη. Αυτό έχει καταστρατηγηθεί και δεν πάει ούτε το 0,3. Αποκορύφωμα αυτής της κακής κατάστασης είναι προεκλογικά να έχει δημιουργηθεί, χωρίς να έχει ενημερωθεί καν η Οδοντιατρική Ομοσπονδία, γιατί είχαμε άλλα αιτήματα για την πρόληψη, να δίνουν 80 εκατομμύρια το χρόνο έως και 140 για την πρόληψη της παιδικής οδοντιατρικής περίθαλψης, και θα δώσουν τώρα, εάν το δώσουν, ένα dental pass, όπως το ονομάσαν, το οποίο υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο τη δουλειά του οδοντίατρου, γιατί περιέχει 4 πράξεις οι οποίες κοστολογούνται από 10 ευρώ. Επειδή ακριβώς δεν θέλουμε να απεμπολίσουμε ούτε αυτό το μικρό έσοδο για τους οδοντίατρους, σαν Ομοσπονδία και σαν Οδοντιατρική Σύλλογη, το δεχόμαστε, αλλά είναι μια πάρα πολύ κακή αρχή. Διότι με 10 ευρώ την κάθε πράξη, δηλαδή το dental pass θα περιέχει πρόληψη 2 εμφράξεων σε μικρά παιδιά, καθαρισμό και φθορίωση. Όλα αυτά εδώ σε ένα ελεύθερο οδοντιατρείο κοστολογούνται τουλάχιστον από 25 ευρώ η κάθε πράξη, επειδή μιλάμε για μικρής διάρκειας πράξης, και κοστίζουν 100 ευρώ. Και το κράτος θα δίνει και υποχρεώνει τους οδοντίατρους να το κάνουμε 42, εάν τελικά τα δώσει. Ναι, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Να επανέλθουμε λίγο στην κινητοποίηση. Το τρίτο επιχείρημα που είχαμε απέναντι στο Υπουργείο Εργασίας ήταν μετά την αύξηση των εισφορών η τραγική κατάσταση των συντάξεών μας. Διότι από το 1996-97 αφαιρέθηκε ο πόρος που ήταν το ιατρόσιμο, με αποτέλεσμα και μετά τις περιπέτειες που περάσαν τα ταμεία και με το με το κόψιμο του 12, τα αποθεματικά να είναι τόσο λίγα που η σύνταξη του υγειονομικού να είναι κοντά στις 760 ευρώ. Αυτό εδώ είναι τραγικό, γιατί η αντίστοιχη σύνταξη με 40 χρόνια των νομικών και των μηχανικών που ανήκαμε στο πρώην ΕΤΑ και έχουμε πάει όλοι στον ΕΦΚΑ είναι στα 1000. Είμαστε δηλαδή 200 με 240 ευρώ κάτω από τις συντάξεις των συναδέλφων υγειονομικών που με τις ίδιες εισφορές και τα ίδια χρόνια παίρνουν 200 ευρώ παραπάνω. Και το χειρότερο από όλα ήταν ότι ο κύριος Χατζηδάκης δεν μας δέχτηκε. Μας παρέπεμψε στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, με την οποία είχαμε κάνει όλες τις συζητήσεις και είχαμε πάρει και υπόσχεση ότι θα βελτιωθεί και το επίδομα για την μητρότητα. Και στο τέλος έλειπαν από το Υπουργείο. Τέλος πάντων, κάναμε μια δυναμική παρουσία, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν αρκεί, πρέπει να έχει και συνέχεια. Άρα, να καταλάβω ότι θα επανέλθετε. Βεβαίως. Θα προσδιοριστεί μετά από αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης με την Ομοσπονδία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνεται να επικοινωνήσουμε με τους ασθενείς μας. Να είστε καλά.